Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Είσαι από τα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα. Με παραξενεύει αυτό, γιατί απέχω πάρα πολύ. Έχω καιρό να σας δω. Κοσμοτέ TV για τέταρτη σεζόν φέτος. Και τώρα έχω ξεκινήσει το Μέγκα, έχω φύγει από την Αντένα. Είναι μια συνεργασία που μου αρέσει πολύ, έχει αρκετές προοπτικές. Έχουμε ξεκινήσει το μία φορά στα 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι με το Μέγκα είναι ένα φλερτ πάρα πολλών ετών. Το οποίο ήμασταν σε μια φάση, συζητούσαμε για project, δεν καθόταν. Με φωνάξαν, είχαμε δώσει τα χέρια το X-Factor. Δεν μπόρεσα να σπάσω το συμβόλαιο μου από την Αντένα, δεν κατάφερα να είμαι. Ξέρω ότι σε σκέφτονται πάντα για κάποιο τηλεπαιχνίδι, project. Αν δεν μπορώ να με φανταστώ κάπου, δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Δεν, ας πούμε, θα ήθελα, θα ξανά έκανα το Nomads, π.χ. σου δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, γιατί μου είχε αρέσει τόσο πολύ η εμπειρία του να είμαι στο εξωτερικό για τόσους μήνες. Σου είχε γίνει πρόταση και για το 5x5. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά για να είμαι πολύ ειλικρινής, νομίζω ότι και ο Θάνος, ο Κιούσης, είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, επειδή είδα κάποια επεισόδια. Φτάσαμε στην τελική φάση, ουσιαστικά ήμασταν οι δυο μας, η μία τελική τριάδα, αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα. Εγώ εκείνη την περίοδο έπρεπε να ταξιδέψω στην Αμερική για κάποια σεμινάρια. Και γύρισα και ενημερώθηκα από τα τέτοια, από τα sites ότι έχει κλείσει ο παρουσιαστής. Αν αυτοπροτάθηκε και κατάφερε να πάρει τη δουλειά, νομίζω ότι είναι ένα καλό δείγμα ότι έχει πιστεύει στον εαυτό του, λειτουργεί. Εφόσον κάνεις τη δική σου τηλεοπτική ταξιδιωτική εκπομπή, να φανταστώ ότι δεν σε πείραξε και καθόλου για όλο αυτό που έχει. Συζητιέται για το World Park. Δεν με πειράζει τίποτα γενικά. Δηλαδή, θα σου πω ότι η ψυχική υγεία δεν έχει κόστος. Ό,τι κάνει τον καθένα να κοιμάται τα βράδια, εγώ είμαι χαρούμενος. Και το ίδιο λέω και για τον εαυτό μου. Δηλαδή, ότι δεν. Πλέον, πιο μικρός, τρελαινόμουν όταν έχανε ένα project, όταν ένιωθα ότι δεν έχω πάρει τις ευκαιρίες που άξιζα, αλλά αυτοπαγιδευόμουν σε όλο αυτό. Γιατί ποιος είναι εδώ για να πει τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Νομίζω ότι αυτό το δείχνει ο δρόμος. Λένε σε ρωτήσω και για την κοπέλα σου. Τι ήταν αυτά που έγιναν, Τι μάθαμε. Είστε καλέ μαζί με την άλκηση της ή όχι. Θυμάσαι ποτέ μία δήλωσή μου να έχω πει, να έχω μιλήσει. Αλλά λέω, μήπως είμαι τυχερή. Μήπως είναι η μέρα. Για να δούμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Έχει συννεφιά ο Θεούλης κλαίει. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Συγγνώμη. Πες μου λίγο για εδώ. Τι γίνεται, ακούμε ότι μάλλον θα σταματήσει η εκπομπή. Για πες τι. Κοσμοτέ. Θέλω να μου πεις τι ακούσα σαν παραφιλολογία για να ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα project το οποίο έχει μπει στην πέμπτη χρονιά, τέταρτη για μένα, γιατί μπήκα στην πορεία στο project. Με παραξένεψε που σας είδα εδώ, γιατί λέω, για να μην έχουν έρθει 4 χρόνια και να έρχονται τώρα, λες να παίζει τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει κάτι στους διαδρόμους. Αλλά θα μπω τώρα λίγο πιο υποψιασμένος που σε είδα εδώ. Λοιπόν, αν συμβεί το παραμικρό με την Κοσμοτέ TV, θα σε θεωρήσω προσωπικά υπεύθυνη. Γιατί καλέ! Γιατί έφερες κακοτυχία. Δεν γίνεται. Άλλος Λαμπρόπουλος τώρα μας. Έφερες κακοτυχία, δεν γίνεται. Τη μέρα που ήρθες να μάθω τα μαντάτα. Για να δούμε.